ώρα αιχμής στην Crete TV, ομάδα και σελίδα με λατινικούς χαρακτήρες. Δασκαλάκης παπάκι crete.tv.gr το email και βεβαίως 2810-38.000. Πολλά τα τηλέφωνα, πολλά τα μηνύματα. Δεν μπορούμε να θέσουμε όλα τα ερωτήματα, αντιλαμβάνεστε. Αξιολογούμε και μεταφέρουμε. Κύριε Λιγερέ, περιμετρικά του Ηρακλείου όμως θέλω να ολοκληρώσετε την προηγούμενη τοποθέτησή σας για να πάμε σε αυτό, γιατί αυτό θέλω να συζητήσουμε και με αυτό θέλω να κλείσουμε. Βεβαίως. Θα ξεκινήσουμε, είπα και προηγούμενα, ότι όλων και έχει διαφανεί και στο δημοσιογραφικό κείμενο, ο στόχος είναι να γίνουν τα έργα. Αλλά ο στόχος μας, οι τακτικές μας διαφέρουν, διότι όλοι έχουμε διαφορετικές απαιτήσεις. Και πρέπει εκεί να εστιάσουμε. Να ξεκινήσουμε το εξής. Η Δημοτική Αρχή είναι στο τέταρτο της χρόνο. Ούτε χθεσινή είναι, ούτε προχθεσινή. Σε άλλες περίοδες, τώρα θα τέλειωνε η αυτοδιοικητική περίοδος. Είχαμε προετοιμασία εκλογών. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι έτσι κι αλλιώς, αντικειμενικά, έπρεπε να έχει να επιδείξει κάποιο έργο. Για πέστε μου, τι έχει να επιδείξει στα τρία προηγούμενα χρόνια. Και αυτό που είπα και προηγούμενα, ότι τους διακατέχει τη Δημοτική Αρχή ένα άγχος να κάνουν κάποιο έργο για να δείξουν ότι όλα, ότι τέλος πάντων πρόσφεραν κάτι στην πόλη. Αυτό όμως δεν είναι καλός σύμβουλος. Το άγχος αυτό δεν είναι καλός σύμβουλος και τους οδηγεί πολλές φορές σε λάθη. Να σας πω. Εμείς κάναμε μια, οι ενεργοί πολίτες, κάναμε μια ημερίδα για το κυκλοφοριακό, όπου βάλαμε ζητήματα και της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, αλλά αναπτύξαμε και μερικές προτάσεις οι οποίες μπορούν να λυθούν. Για μας ένα βασικό πρόβλημα το οποίο θα βοηθήσει σημαντικά στην επίλυση του προβλήματος της κυκλοφορίας εντός της πόλης είναι να απομακρυνθούν όλες οι μετακινήσεις των λεωφορειακών γραμμών μέσα από την πόλη. Μέσα στην πόλη να υπάρχει μόνο, και όταν λέμε πόλη, εννοούμε από τα τείχη και μέσα έτσι, να υπάρχουν μόνο αυτά τα city bus, τα οποία θα είναι σε συνεχή κίνηση και τα οποία θα περνάνε από περιμετρικές αφετηρίες καινούριου σχεδιασμού για τις λεωφοριακές γραμμές. Αυτό, οι λεωφορειακές γραμμές αυτές θα μπορούσαν να συνοδευτούν και με μια συνολική αναδιάρθρωση, έτσι ώστε πραγματικά να αμβληθεί πάρα πολύ η κίνηση στην πόλη. Δεύτερον, θα πρέπει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να βρούμε λύση για τους ανθρώπους οι οποίοι μένουν μέσα στην πόλη και οι οποίοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον μια θέση ανά οικογένεια εξασφαλισμένη και να αφήνουν το αυτοκίνητό τους. Πρέπει να βοηθήσουμε να αναπτυχθούν και περιφερειακά, περιμετρικά, πολλά πάρκινγκ και κυρίως πρέπει να σχεδιάσουμε την ροή της κυκλοφορίας προς εναλλακτικές λύσεις. Δεν είναι απαραίτητο να πάμε όλη τη ροή μέσα, το είχαμε πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, να συζητήσουμε, μέσα από τη Γιαμαλάκη και να την κάνουμε διπλής κατεύθυνσης. Υπάρχει δίπλα η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Υπάρχει πιο δίπλα η Εφέσου. Υπάρχει πιο κάτω. Άρα η πρόταση είναι μονοδρομήσεις, ανόδου και καθόδου. Επειδή όμως όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι θέμα ούτε μιας δημοτικής παράταξης, ούτε ενός τεχνικού, αλλά είναι θέμα μελέτης, καταγραφής των φορτήσεων, που είναι βασικό σημείο, το τι διεξόδου θα θέλουν, το τι προορισμό έχει ο καθένας, θα πρέπει άμεσα, αυτό έπρεπε να έχει ήδη γίνει, να έχει γίνει μια αποτύπωση των μετακινήσεων, πού πρέπει να πάνε, πού είναι απαιτήσεις χώρων στάθμευσης και μετά από αυτό που θα μας έδιναν οι επιστήμονες, να είχαμε δεδομένες κινήσεις και παρεμβάσει τη Δημοτική Αρχή. Αυτό η Δημοτική Αρχή όχι μόνο δεν το θέλησε να το σκεφτεί, το πολέμησε. Δηλαδή, στις υφιστάμενες λεωφορικές γραμμές πρόσθεσε άλλες δύο, οι οποίες δεν έχουν καμιά σχέση με αυτά που έλεγε προηγούμενα και ο κύριος Αντιδήμαρχος για αυτά που προέβλεπε η μελέτη της παλιάς πόλης και τα κυκλοφοριακά μέτρα, ούτε η μελέτη Δοξιάδη, ούτε οι μεταγενέστερες. Και μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση το γεγονός το πώς η Δημοτική Αρχή αναφέρεται σε αυτά που τα έχει παγώσει. Εδώ υπάρχει η μελέτη της παλιάς πόλης, γιατί δεν την προωθεί την υπογραφή. Να τις κάνουμε μια καινούρια επεξεργασία και να το υπογράψουμε. Που να μας δεσμεύσει παντού. Καμία Δημοτική Αρχή δεν το έχει υπογράψει. Πολύ γρήγορα όμως, κύριε Λιγερέ. Ναι. Σήμερα ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, μάλιστα κάναμε δύο παρεμβάσεις εμείς και ο κύριος Μανδαλάκης και εγώ, το θέμα με τη σύμβαση. Δεν είναι, επειδή είπε και ο κύριος Συμβουλάκης το θέμα, δεν είναι το θέμα τυπολατρικό. Αυτή τη στιγμή κυκλοφοράνε οι δύο νέες γραμμές χωρίς να υπάρχει σύμβαση. Mm-hmm. Σημαίνει δεν έχουμε νομική κάλυψη. Αυτό ποιος φταίει. Φταίει ότι
Μέσα από τη βιασύνση είναι αυτά που σας έλεγα και προηγούμενα. Μέσα από τη βιασύνση. Όταν λέτε νομική κάλυψη, τι εννοείτε? Το αστικό κτέλι είναι ο αποκλειστικός. Έχει την αποκλειστική εκμετάλλευση της αστικής περιουσίας κλπ. Κάνει λοιπόν το αστικό κτέλι μόνο του. Δύο διαδρομές. Προγραμματικό μέρος που έγκυται. Έπρεπε να έχουν εγκριθεί για αυτό το συγκεκριμένο πράγμα και όχι σε σύμβαση παραχώρηση από το Δήμο, από το Δημοτικό Συμβούλιο, με βάση τον Καλλικράτη. Ναι, αυτό σα λέω. Αυτό είπα και στον Δημοτικό Συμβούλιο. Αν το αφήναμε έτσι. Δεν έχουν εγκριθεί αυτό. Μισό λεπτό. Δεν έχουν εγκριθεί αυτό. Αν το αφήναμε έτσι. Αυτό που εγκρίθηκε ήταν η σύμβαση. Θέτεται θέμα παρανομία. Εάν το αφήναμε έτσι, θα έπρεπε ο πολίτη χρήστη να πληρώνει. Λοιπόν, δεν είναι. Ότι δεν είναι. Δεν είναι έτσι. Ούτε αυτό είναι. Φιλόπτωχο ταμείο του αστικού. Δεν διαφωνώ. Αυτό σας το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Έχουμε 500 εργαζόμενους. Κύριε Βουλγαράκη, θα μου επιτρέψετε να πω ότι όταν ζητήθηκαν οι δύο γραμμές αυτές που σήμερα έχουν δρομολογηθεί με τα μίνι μπας, θεωρήθηκαν ασύμφορες από το αστικό κτέλεσμα. Ναι. Συνεπώς δεν θα τις βάζατε μόνο. Ήταν ασύμφορες οι γραμμές. Στο παρελθόν έχει γίνει συζήτηση για τις γραμμές που τώρα εκτελούν τα σίτι μπας. Και το αστικό κτέλ δεν τις είχε πραγματοποιήσει το προηγούμενο διάστημα. Ναι, το αλλά με την προοπτική τώρα τις κάνουμε. Βιώσουμε, ένα λεπτό. Τις κάνουμε αυτή τη στιγμή με την προοπτική της σύμβασης, η οποία εγκρίθηκε σήμερα. Ναι, και είπαμε μαζί με τα μέτρα που κερδίζει από αυτή τη διαδικασία. Όχι, κύριε Σκαλάκη. Όχι, κύριε Σκαλάκη, αν κερδίζει το αστικό κτέλεσμα αυτή τη διαδικασία. Ένα νούμερο λοιπόν για να καταλάβουμε, γιατί ακούω για διάφορα εκατομμύρια που θα πήρε ή θα πάρει το κτέλ κτλ. 8 ευρώ τη διαδρομή παίρνει το λεωφορείο. Mm-hmm. Τώρα, βάλτε εσείς κάτω πετρέλαια, οδηγό, συντήρηση κτλ. Κύριε Δασκαλάκη, αν μου επιτρέπετε, το κάνουμε λίγο πιο κατανοητό για τους δημόσιους. Να δείτε πόσο βγαίνει. Να ολοκληρώσει ο κύριος Γιαλιτάκης, ο κύριος Λιγερός, και έρχομαι σε εσάς, κύριε Γιαλιτάκη. Η αλήθεια είναι ότι να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό. Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε. Κοιτάξτε, εμείς αρχικά στο Δημοτικό Συμβούλιο είχε έρθει μια πρόταση σύμβαση. Ψηφίστηκε. Mm-hmm. Εμείς είχαμε διαφωνία γιατί είπαμε ότι αυτό το συγκεκριμένο έργο μπορούσε να το κάνει μια δημοτική συγκοινωνία. Μάλιστα. Φέραμε και τους νομικούς και τους οικονομικούς λόγους. Με διάτομη χαρά το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε αυτή την απόφαση. Όμως αυτή η απόφαση έπρεπε να υλοποιηθεί νόμιμα. Πήγε λοιπόν στον Πάρεδρο και γύρισε με παρατηρήσεις. Και αυτές οι παρατηρήσεις έχουν δημιουργήσει αυτή την καθυστέρηση. Συγγνώμη, και σας την έδωσα τη διευκρίνηση ότι σας έκανε παρατήρηση σε μια άτυπη συνάντηση. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή όμως αντικειμενικά, αντικειμενικά δεν έχουμε σύμβαση. Και έχει μία πιλωτική εφαρμογή σε εξέλιξη. Πιλωτικές εφαρμογές. Με δαπάνες του ΚΤΕΛ. Πιλωτικές εφαρμογές. Με δαπάνες του ΚΤΕΛ. Περιμένετε, πάλι λάθος κάνετε. Πιλωτικές εφαρμογές χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με βάση τις αρμοδιότητες που έχει από τον Καλλικράτη δεν μπορεί να κάνει κανένας αν δεν υπάρχει απόφαση. Κάνετε λάθος. Όχι, δεν κάνω λάθος. Σε δύο νέες γραμμές που ιδρύθηκαν. Κάνετε λάθος. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση. Υπάρχει οποιοδήποτε συγκοινωνιακό έργο γίνεται μέσα στην πόλη και ακόμα και αλλαγή στάση σε λεωφορική γραμμή πρέπει να την χάνει τη σύγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν αποφασίζει ούτε το ΚΤΕΛ ούτε ο αντιδήμαρχος. Να το ξεκαθαρίσουμε. Έχω στο γραφείο μου απόφαση του Δημάρχου Ηρακλείου. Που λέει πού θα πρέπει να πάνε οι διαδρομές και πού θα γίνονται οι στάσεις. Και δεν εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά ο Δήμαρχος με βάση τον Καλλικράτη που διαδέχτηκε τον νομάρχη. Εγώ κάνω λάθος. Όχι εσείς για τον κύριο Νασάκη. Εγώ έχω στο γραφείο που σας είπα απόφαση του Δημάρχου Ηρακλείου. Που λέει ότι το λεωφορείο θα κάνει εκκίνηση από εκεί, θα πηγαίνει εκεί, θα σταματάει εκεί και θα γυρίζει εκεί. Την έχω και εγώ εδώ στην τζαμία στον τόσο. Είναι και αυτό παράνομο. Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα. Το είπα εγώ. Κύριε Παναγιώτη, υλοποίησε την αρχική απόφαση. Γιατί. Τα θέτουμε. Υλοποίησε την αρχική απόφαση τη αρχική σύμβαση, σα έστειλε. Γιατί αν δείτε, η στάση δεν είναι διαφορετική. Κύριε Γιγερέ, είναι κρίμα για κάτι που παρέχει υπηρεσία αυτή τη στιγμή δωρεάν στον κόσμο να τίθεται σε ζήτηση. Δεν υπάρχει. Και είναι πραγματικά λυπηρό. Αυτό μπορώ να πω. Επειδή επέρε τη δημοτική αρχή για αυτή τη δωρεάν παροχή έργου, μεταφορικού έργου στους δημότες. Να μάθουν λοιπόν οι δημότες, γιατί με τα 8 ευρώ που είπατε εσείς κύριε Βουλγαράκη, μάλλον δεν το γίνεται κατανοητό, ότι αυτό το πράγμα κοστίζει στους δημότες μισό εκατομμύριο ευρώ. Παραπάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο. Το πληρώνει από τα τέλη και το πληρώνει λοιπόν από ιδίους πόρους ο δημότης. Δεν είναι λοιπόν δωρεάν. Και αν θέλουμε να δούμε πέρα από το οικονομικό σκέλος και αυτό καθ' αυτό το μεταφορικό έργο, να πούμε λοιπόν και το εξής. Στο παρελθόν, όταν είχε προταθεί να μπουν αυτές οι δύο λεωφορειακές γραμμές σε συγκεκριμένα σημεία που είναι σήμερα, από το αστικό κτέλ τότε εκτιμήθηκαν ως μη βιώσιμες και αυτό δεν έγινε ποτέ. Επιπληρωμή είχαν προταθεί. Σήμερα λοιπόν, που αμείβεται άμεσα από το Δήμο, εμέσως από τους δημότες, θεωρούνται φυσικά βιώσιμες και γι' αυτό εκτελούνται.
Και για να το συνδέσω εγώ με το ζήτημα της περιμετρικής φόρτισης που τόσο πολύ έχει απασχολήσει τους δημότες από τα μηνύματα που έχετε δεχτεί. Γιατί λοιπόν δεν επελέγησαν και κάποιες άλλες διαδρομές, πιθανόν προς τις νότιες συνοικίες και διαμερίσματα, που είναι και τα πολυπληθέστερα του Δήμου Ηρακλείου. Γιατί αν παρατηρήσει κανείς τα city bus, νομίζω κάποιος το είπε και στην αρχή της συζήτησης, ειδικά κατά το μήκος της παραλιακής, τόσο ανατολικά όσο και δυτικά, πηγαίνουν και έρχονται άδεια. Ή τέλος πάντων με 2-3 δημότες. Άρα η πρόταση δική σας είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασμός έτσι ώστε οι γραμμές να μπορούν να εξυπηρετούν με καλύτερο τρόπο πολίτες του Ηρακλείου σε επικοινωνικές συνοικίες. Η έννοια του mini bus, midi bus, city bus όπως τα είπαν τελικά, όντως είναι μια κουβέντα η οποία γίνεται εδώ και πολλά χρόνια και προφανώς αποτελεί ένα βραχίωνα της όλης, του όλου εγχειρήματος για να αποκλείσουμε το κέντρο σταδιακά από τα οχήματα και φυσικά να γίνει πολύ πιο φιλικό προς τους πεζούς αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Φυσικά και πρέπει να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό ο οποίος να διοχετεύει την κίνηση και από τις συνέχεια. Να κλείσουμε το κομμάτι των City Bus και θέλω να κλείσουμε την συζήτηση για το επόμενο τέταρτο με μία πρόταση που θέλουν να ακούσουν οι δημότες του Ηρακλείου, κύριε Αναστασάκη, για το τι μπορεί να γίνει με το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Γιατί έχω την εντύπωση ότι μέσα από αυτή τη συζήτηση προσπαθούμε να αναδείξουμε μόνο το έργο ανάπλασης που σαφώς και είναι ένα σημαντικό έργο πνοής για την πόλη του Ηρακλείου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος σε αυτή την πόλη που αγαπά αυτή την πόλη και δεν θέλει αυτό το έργο. Όμως πρέπει να κατανοήσουμε ότι για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο πρέπει και κάποιες δικλείδες να εφαρμοστούν έτσι ώστε να μην υπάρχει ταλαιπωρία περιμετρικά. Το Ηράκλειο δεν είναι μια πόλη 30.000, είναι μια πόλη 200.000. Να προσθέσει ο κύριος Αναστασάκης πάνω σε αυτό, νομίζω ότι έχει αξία για τους δημότες, όταν θα ολοκληρωθεί το έργο, πώς θα λειτουργήσει το έργο αυτό. Δηλαδή θα κυκλοφορείτε και από ποιους. Λοιπόν, κύριε Αναστασάκη, πολύ γρήγορα. Μου αρέσει πολύ η ερώτηση. Για να κάνουμε ένα πέρασμα. Σας έδωσα κάποια βασικά στοιχεία από τον κάναβο των ενεργειών που έχουμε δρομολογήσει ακριβώς για το κυκλοφοριακό. Γιατί δεν δουλεύουμε μόνο για το κέντρο. Αμφισβητείτε, κύριε Αναστασάκη, την εικόνα που επικράτει περιμετρικά του κέντρου της πόλης του Ηρακλείου? Θα σας το πω διαφορετικά. Θα απαντήσω στην προηγούμενη ερώτηση. Από Καμίνια ή Παγκρίτιο προς το κέντρο της πόλης, μέσω παραλιακής και αρχιεπισκόπου Μακαρίου, παρακάμπτοντας το κομμάτι το προβληματικό της Μητσοτάκη, που αυτό είναι το προβληματικό. Δεν είναι αυτό, κύριε Αναστασάκη. Αυτή τη στιγμή το προβληματικό, κύριε Αναστασάκη, είναι ο κόμβος στη Γιαμαλάκη. Εκεί έχει μετακινηθεί το πρόβλημα. Όμως δεν έχουμε συγγνώμη που επιμένω, αλλά ένα σημείο το οποίο το περνάω καθημερινά σε διάφορες ώρες. Έχετε περάσει πρωινή ώρα έξω από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, έξω από την παλιά Λαχανοβορά. Έχω περάσει γιατί το χρησιμοποιώ. Κύριε Πατακέ, που είστε και το γραφείο σας εκεί, δεν βλέπετε τι γίνεται κάθε πρωί έξω από το γραφείο σας? Δεν μου δίνει το λόγο να μιλήσω. Ένα λεπτό για όλο καιρό. Μισό λεπτό. Ωραία, κύριε Αναστασάκη, βάλτε μια νοτελεία. Κύριε Πατακέ, επειδή σας ακούω τόση ώρα και σιγοψιτηρίζετε, σας έχω δώσει το λόγο στα δύο προηγούμενα μέρη περισσότερο από τους άλλους και δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να έχετε αυτό το παράπονο. Ωραία, πάρτε λοιπόν το λόγο. Ακούστε. Περίμενα και το περιμένω ακόμα σε αυτή την εκπομπή, όπως είπα και στην αρχή. Κάποιοι λοιπόν εκμεταλλευόμενοι την ώρα της αιχμής σε αυτή την εκπομπή προσπαθούν να παρποιήσουν την πραγματικότητα, κύριε. Τι εννοείται εκμεταλλεύονται την ώρα της αιχμής? Την εκπομπή ώρα αιχμής. Ναι. Ποιοι εκμεταλλεύονται την εκπομπή ώρα αιχμής? Κάποιοι από τους ομιλητές. Ναι. Διότι καθημερινά η εικόνα της πόλης. Κύριε Πατακέ, επειδή αναφέρεστε στην εκπομπή και στην Κρήτη, θα σας πω το εξής. Δίνουμε χώρο και χρόνο σε όλους. Αν κάποιος θέλει να μιλήσει περισσότερο ή λιγότερο, αυτό δεν θα το ορίσω εγώ. Μάλλον το περιεχόμενο των λόγων μας ενοχλεί. Σχόλιο κάνω. Όχι ποσότητα. Εγώ μιλάω για την δική μου σκοπιά και το κάνω. Κύριε Κύριο 500 ευρώ, θα ήθελε πέρα τον κύριο Γελιτάκη να του ευγνωμονούμε για το καλό που έχουν κάνει στην Ελλάδα. Είπε ο κύριο Γερό, μια και με διέκοψε, ότι η Δημοτική Αρχή έχει άγχος και αγωνία. Ναι, το παραδέχομαι. Έχουμε αγωνία για το μέλλον της πόλης και έχουμε και άγχος παραγωγικό. Ο κύριος Λιγερός και ενεργοί πολίτες έχουν ένα αντιπολιτευτικό άγχος προσπαθώντας να παραποιήσουν την πραγματικότητα. Ο λόγος μας είναι προγραμματικός και μιλάτε ψέματα. Κύριε Παρατακέ, σας παρακαλώ. Σας σέβομαι, αλλά μιλάτε ψέματα. Ο λόγος της παράταξής μας είναι προγραμματικός. Πολέμησε αυτά τα κυκλοφοριακά μέτρα. Και μάλιστα πολλές φορές. Κύριε Γερέ. Δεν γίνεται τώρα. Να αρχίσουμε να λέει ο καθένας ψέματα πάνω στον άλλο. Δεν γίνεται τώρα. Κύριε Παρατακέ, ακούστε. Θέλω να κλείσω την τοποθέτησή μου.
Κανείς δεν μπορεί να τη διαστρεβλώσει την πραγματικότητα, mm-hmm. γιατί η εικόνα της πόλης, η καθημερινή εικόνα. Μισό λεπτό. Θεωρείτε ότι διαστρεβλώνει την εικόνα της πόλης? Όταν προσπαθούμε. Έχετε ακούσει, τουλάχιστον από τους παριστάμενους εδώ, κάποιον να λέει ότι δεν είναι σημαντικό αυτό το έργο, ή από τους πολίτες? Βασικά θέματα καθημερινότητας, κύριε Πατακή, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε. Και τόση ώρα, ενώ σας έχω κάνει δύο φορές την ερώτηση, αποφεύγετε να μου απαντήσετε για το τι θα κάνετε περιμετρικά της πόλης του Ιράκλειου. Σας δω μισό λεπτά, γιατί σας πω, αυτοξιολογήθηκε με εννιά. Και περιμένετε τώρα να ακούσετε. Να πω μία κουβέντα, γιατί έχει αξία. Κοιτάξτε. Μία φορά πήρα το λόγο, δεν μπορεί. Κύριε Πατακή, συγγνώμη. Όχι, όχι, κύριε Λιγερέ, τώρα επιτρέψτε μου, μισό λεπτό. Γιατί έχω υποστεί τη διακοπή. Ένα λεπτό. Όχι ένα λεπτό, 30 δεύτερα. Προσέξτε, κύριε Πατακή, εμείς ποτέ σαν παράταξη δεν τοποθετήκαμε με τη λογική που είπατε. Και δεν λέμε και ψέματα. Έχουμε προγραμματικό λόγο. Σας ρωτάω όμως, είπαμε ψέματα όταν λέγαμε για το πολιτιστικό, όχι, όχι, να αναγγελέσεις. Είπαμε ψέματα όταν λέγαμε για το νερό. Είπαμε ψέματα όταν λέγαμε για την αφαλάτωση. Είπαμε ψέματα όταν λέγαμε για την αφαλάτωση. Κύριε Λιγερέ, μην πάμε σε αυτά τα θέματα. Το θέμα της εκπομπής σήμερα είναι άλλο. Όχι, μα εδώ πέρα τώρα κρυβόμαστε πίσω από την πραγματικότητα. Θέλω να τιμήσω την πρόσκληση για το συγκεκριμένο θέμα. Ούτε στα πολιτιστικά θα αναφερθώ, ούτε. Κύριε Πατακέ, επί της ουσίας πάμε. Ανοιχτό είναι το. Η ατζέντα, να μιλήσουμε ό,τι θέλετε. Επί της ουσίας. Το θέμα είναι οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις και το έργο ανάπλασης. Η αλήθεια είναι μία, κύριε Δασκαλάκη. Τα αστυνομικά συμπεράσματα για την εφαρμογή αυτών των μέτρων. Αυτό το θέμα της εκπομπής. Και όταν λέω και τα δημοτικά αστυνομικά. Πολιτικά πρόσωπα, κύριε Πατακέ. Και τα δημοτικά αστυνομικά συμπεράσματα και τα της ελληνικής αστυνομίας τα συμπεράσματα είναι ότι η Δημοτική Αρχή στην προσπάθειά της να προτείνει και να βρει εναλλακτικές λύσεις κυκλοφοριακές για την εκτέλεση αυτού του σημαντικού έργου, όπως είπε και ο κύριος Γιαλιτάκης, χωρίς να το καταλάβει, άθελά της ανακάλυψε φλέβα χρυσού. Κυκλοφοριακή φλέβα χρυσού, μιλάω μεταφορικά βέβαια, όχι το εργοτάξιο που κάνει το έργο, κυκλοφοριακά ανακαλύφθηκε φλέβα χρυσού. Τι εννοείτε, κύριε? Εννοώ ότι μέσα σε μια εβδομάδα έχουν αλλάξει τα κυκλοφοριακά δεδομένα. Μα μην πούμε πάλι εγώ στο κέντρο. Κανείς δεν το αφισβητεί αυτό. Κύριε Πατακέ, να επιτρέψετε να του δώσουμε ένα στίγμα. Εάν περπατήσετε, κύριε Ανθρωπάκη, να του δώσουμε ένα στίγμα επιθετικό, να δώσετε ένα στίγμα. Κύριε Πατακέ, μιλάνε για δρόμο. Το ερώτημα είναι. Σε σύντομο χρόνο. Το ερώτημα είναι πολύ πιο απλό, κύριε Πατακέ. Σε σημεία όπου γίνεται κομφούζιο σε ώρα αιχμής. Στο Ηράκλειο θα βρεθεί ένα αστυνομικό με ένα δημοτικό αστυνομικό να ρίξει. Είναι το ερώτημα ξεκάθαρο αυτό που κάνω από την αρχή. Κύριε Αναστασάκη. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά βασικά δεδομένα. Πώς φανταζόμαστε εμείς την επίλυση. Σας πήραμε το λόγο και τον δώσαμε στον κύριο Αναστασάκη, γιατί πάλι για το ιστορικό κέντρο μας λέγατε. Και η ερώτηση ήταν πολύ συγκεκριμένη, κύριε Πατακέ. Κοιτάξτε, το μυστικό, αυτό θα πω και δεν ξαναμιλάω. Το μυστικό τη κυκλοφοριακή αυτή αλλαγή και τη επιτυχία είναι στο εξή. Υπήρχαν 300 θέσεις, περίπου 200-300 θέσεις αυτούς τους δρόμους που άλλαξαν τα μέτρα και έγιναν οι αλλαγές, στις οποίες εναγωνίως καθημερινά υπήρχαν μυστήρες για τις θέσεις αυτές, τουλάχιστον 1500 αυτοκίνητα. Οδηγεί μάλλον, όχι αυτοκίνητα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι από το πρωί που ξεκινούσε η μέρα γύριζαν γύρω-γύρω στο Ηράκλειο για να βρουν να σταθμεύσουν εκεί. Εκεί είναι το μυστικό που. Δηλαδή, ναι, αλλά το κυκλοφοριακό περιμετρικά της πόλης του Ηρακλείου οφείλεται σε αυτούς τους 1500. Τώρα λοιπόν αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι ή οι μισοί κάνουν την ίδια δουλειά που έκαναν στο κέντρο. Εντάξει, τώρα κύριε Πατακέ, 1500 άτομα δεν έχουν μια δουλειά. Μου επιτρέψετε. Μα όταν λέω 1500 άτομα δεν εννοώ οι ίδιοι ο κύριε Αναστασάκη. Τι έχουμε κάνει για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην πόλη του Ηρακλείου, που θεωρείται ένα από τα μείζωνα ζητούμενα στην πόλη. Αυτό καταγράφουν τους δημότες. Λοιπόν, να πάω από τις περιοχές που μου είπατε που προσεγγίζουν το κέντρο. Μασταμπάς κολλάει στην Οάση. Σχεδιάσαμε κυκλικό κόμβο, θα υλοποιηθεί. Πότε? Φέτος. Παραβιάζουν όλοι το κόκκινο φανάρι. Να το τονίσουμε αυτό. Το συγκράτησα. Στην Αλικαρνασσό έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη κυκλοφοριακή μελέτη που θα υποδείξει πού μπορούμε να κάνουμε κυκλικούς κόμβους και πάνω στην Λεωφόρο Ικάρου και θα διευθετήσουμε μια περιοχή με άριστη ερημοτομία που δεν έχει κυκλοφοριακά εγώ εσωτερικά. Εγώ μαζί σας είμαι, βοηθάω στη συζήτηση. Όμως, φαντάζομαι ότι αυτό θα πάρει ένα χρόνο. Άρα σημαίνει ότι νέα εργοτάξια
περιμετρικά της πόλης του Ηρακλείου, άρα αυτό πρακτικά σημαίνει επιπλέον κυκλοφοριακή πόρτιση. Όχι, μισό λεπτάκι, γιατί δεν συγκρατήσατε αυτό που σας είπα. Ο κόμβος στην ΟΑΣΗ, Χαϊρλάου Τρικούγγελη, σωστό μου, θα προταθούμε να γίνει ευθύς εξ αρχής τώρα η εφαρμογή του ως εργοταξιακό μέτρο, άρα όχι μεγάλο εργοτάξιο, μία διαμόρφωση, ένα στρογγυλό σε μία μέρα. Με κάποιους κόνους, ας πούμε, ενδεχομένως. Με κάποιες, όπως σας είπα, βαριές προκατασκευασμένες κατασκευές μπετών ή νεροπαγίδες. Παγκρίτιο. Σχεδιάσαμε ένα κόμβο στον Καράβολα για να μπορεί να γίνεται ασφαλής η διέλευση των πεζών που δεν πάνε από την διάβαση του Τάλος υποχρεωτικά για να κάνουν αυτή την περιπορία. Κόβουν την παραλιακή με πολύ επικίνδυνο τρόπο. Η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου είναι το πρώτο έργο που προτείναμε για το ΕΣΠΑ, το μίνι του Δήμου Ηρακλείου και θα βελτιωθεί πάρα πολύ. Υπάρχει επιμονή για τη Γιαμαλάκη. Γιατί είπατε προηγουμένως για τον Μπεντενάκη και τη Μητσοτάκη. Το πρόβλημα έχει μετατοπιστεί. Από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, φαίνεται να επιμένω, όμως επιμένουν και οι τηλεθεατές, από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας μέχρι και τη 18 Άγγλων, αυτή τη στιγμή είναι μία νέα 62 μαρτύρων με πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από την 62 μαρτύρων. Και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η τουριστική περίοδο. Σας λέω το εξής απλό. Αυτό υπήρχε προηγουμένως. Αυτό... Ήταν το εξής. Ένα λεπτάκι θα μου πείτε. Δεν υπήρχε άνοδος και κάθοδος. Σας το εξηγώ. Κύριε Πατακέ. Κύριε Δασκαλάκη, δώστε μου ένα λεπτάκι. Αυτή τη στιγμή, εάν ανέβει κάποιος από τη Γιαμαλάκη, θα βγει κανονικότατα να παρακάμψει το κομμάτι προβληματικό που ήταν από πριν προβληματικό. Η Μητσοτάκη λόγω ρημοτομίας είναι προβληματική. Κάτι θα κάνουμε. Στο τέλος, στην εκβολή της προς την πλατεία 18 Άγγλων, θα οριοθετήσουμε τις επιτρεπόμενες θέσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να παρκάρουν διαγώνια, γιατί αυτό δημιουργεί πολλές φορές το confusion. Τι έχουμε κάνει λοιπόν, σας εξήγησα ad hoc για τις περιοχές. Κόμβους ανασχεδιάσαμε, σας είπα προηγουμένως, σε ΟΑΣΗ, μην τα απαριθμίσουμε, στο Τζάμπο, σε κολυμπητήριο. Το δίκτυο των πεζοδρόμων για να ορίσουμε μια διαδρομή. Μισό λεπτό. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα γι' αυτό. Σας είπα. Δηλαδή αυτό θα γίνει άμεσα. Θα ξεκινήσουν κάποια έργα μέσα στο 2000. Αυτό πολύ γρήγορα θα απλοποιηθεί η κατάσταση κυκλοφοριακά. Θα βελτιωθεί κατά πάρα πολύ. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα του έργου, ερώτημα τηλεθεατών, και επειδή ο χρόνος τελειώνει, οφείλω να τα μεταφέρω όλα. Ναι, αλλά θέλω όμως ένα λεπτό για να σας εξηγήσω. Το έχετε το ένα λεπτό. Κύριε Ανασασάκη, έχετε πει όμως δύο φορές το τι θα κάνετε. Νομίζω ότι έγινε κατανοητό. Αυτή τη στιγμή αυτό που λένε οι τηλεθεατές είναι ότι για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο πρέπει θέτουν την πρόταση διπλές βάρδιες. Δηλαδή υπάρχουν φωνές που λένε ότι τα Σαββατοκύριακα δεν δουλεύουν ή τουλάχιστον τις Κυριακές. Αντιλαμβανόμαστε βεβαίως ότι υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται και οφείλουν να ξεκουραστούν. Όμως πρέπει να υπάρξει ένα σχεδιασμός, γιατί είμαστε μία πόλη που ζει από τον τουρισμό. Είναι προφανές αυτό που λέμε. Και το έχουμε συζητήσει ήδη με τον εργολάβο, το έχουμε ζητήσει. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι θα τα καταφέρουμε να αυξήσουμε τις ώρες εργασίας στο εργοτάξιο. Αυτό θα γίνει άμεσα. Είναι η συζήτησή μας, περιμένουμε να κλειδώσουμε μια συμφωνία. Τα Σαββατοκύριακα τα εργοτάξια δουλεύουν κανονικά. Ναι, και το Σάββατο και την Κυριακή έχουμε εργασίες που γίνονται. Γιατί πρέπει να πάρουν ειδική άδεια. Λοιπόν, άρα εννοείται ότι το έχουμε αξιολογήσει. Εννοείται ότι το έχουμε αξιολογήσει και θα επισπεύσουμε. Τα μίνι μπας, τα πάρκινγκ, η μελέτη της παλιάς πόλης που θα ανατεθεί, το δίκτυο των πεζοδρόμων, θυμίζω, πάρκο Γεωργιάδη ξεκινάει ανάπλαση, πλατεία Ελευθερίας τελειώσαμε μελέτη ανάπλασης, δικαιοσύνης είναι σε εξέλιξη. Καλοκαιρινού είναι στο σχεδιασμό μας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, σας είπα ότι είναι το πρώτο έργο ΕΣΠΑ και ο ποδηλατόδρομος των τυχών. Κλείνει ένα άξονα. Θεωρείτε, κύριε Ανασασάκη, ότι σε διάστημα ενός μήνα θα έχει απλοποιηθεί η κατάσταση κυκλοφοριακά? Όσο είναι μια έκθεση ιδεών, η οποία είναι μια έκθεση. Δυστυχώς δεν είναι όπως νομίζατε ότι είναι. Ότι είναι έκθεση ιδεών και η δικαιοσύνη και τα μήνυμα και τα κυκλοφοριακά. Έτσι θα το δείτε και στο τέλος, αν είναι έκθεση ιδεών. Εδώ θα είμαστε. Να μας καλέσετε, κύριε Δασκαλάκη, του χρόνου τέτοιο καιρό. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Τέτοιο καιρό θα είναι προεκλογική περίοδο, κύριε Ανασασάκη. Γίνεται και μια χάραξη αυτή τη στιγμή ενός δικτύου. Του χρόνου τέτοιο καιρό, λέω, κύριε Ανασασάκη, θα είναι προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να κάνετε. Ακριβώς. Το χρονοδιάγραμμα του έργου. Κύριε Συμβουλάκη, αν δεν το γνωρίζετε, να σας πω ότι η διαμόρφωση πεζοδρόμων προς εκτέλεση. Κύριε, αυτή τη στιγμή δεν ακούγεται κανείς. Κύριε, μιλάτε όλοι. Μισό λεπτό. Μιλάτε όλοι, δεν ακούγεται κανείς και αυτή τη στιγμή οι τηλεθεατές οφείλουν να πάρουν κάποιες απαντήσεις. Δημότες της πόλης του Ηρακλείου. Κύριε Ανασασάκη, ολοκληρώστε, γιατί πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Δεν θα κάνουμε εδώ πέρα. Αυτό που σας είπα. Από κανέναν συνδυασμό, δεν αναφέρω μόνο σε εσάς,
αναδρομή τι έγινε, τι θα γίνει, γιατί δεν θα γίνει. Μιλάμε για την καθημερινότητα. Είναι γιατί για καθημερινά ο κόσμος ταλαιπωρείται. Με ρωτήσατε ποιος είναι ο σχεδιασμός για το κυκλοφοριακό για να το βελτιώσουμε και εκτός των τείχων. Ναι. Και σας εξηγώ. Μελέτη εξέλιξη στην Αλικαρνασσό. Θα αναθέσουμε για την παλιά πόλη. Σας περιέγραψα ένα προς ένα τους κόμβους. Ένα λεπτό. Μέτρα τα θάτουρα. Μίνι μπας, πάρκινγκ ήδη. Δεν υπάρχει κανένα θα. Ήδη λειτουργούν και έχουν αμβλύνει πολύ το πρόβλημα και εξυπηρετούν τις περιοχές όχι μόνο του κέντρου. Θυμίζω ότι είναι από Παγκρίτιο μέχρι λιμάνι. Πόρος κατά πάση. Σήμερα το πρωί, 12 η ώρα, ώρα εχμής, 12 ώρα το μεσημέρι, ξέρετε πώς αυτοί λοιπόν, είναι στα πάρκινγκ. Κύριε, είναι η αγωνία να μην ακουστούν αυτά μιλάτε, που έχουν γίνει, αλλά δυστυχώς έχουν γίνει. Έχετε, σήμερα έχετε τον πρώτο λόγο από ότι εγώ σε αυτό το σημείο, κύριε Δασκαλάκη. Γνωρίζετε, γιατί μάλλον σας έχει απορροφήσει πραγματικά η αποστέωση του γραφείου σας και εσάς και του σύνολου της Δημοτικής Αρχής. Ξέρετε σήμερα 12 ώρα το μεσημέρι, ώρα εχμής, πόσα αυτοκίνητα ήταν στα δύο πάρκινγκ. Γνωρίζετε. Ναι, φυσικά και ξέρω. 4 αυτοκίνητα στο καθένα. Ήταν εδώ, λοιπόν. Ναι, τόσο ήταν. Κύριε μέσα... Γιαλιτάκη, μου υπόσχεστε αύριο να πάμε μαζί να πάρουμε από τον Οργανισμό Λιμένων στα στοιχεία. Γιατί έτυχε, το σπάσε ο διάολος στο ποδάρι και ήμουν εκείνη την ώρα, έφτανα στο πάρκινγκ. 61 αυτοκίνητα στο λιμάνι. Τα οποία δεν στις μία η ώρα. Τα χωρίζουν, αλλά δεν ξέρετε γιατί δεν ρωτήσατε. Κύριε, μισό λεπτό. Κύριε Γιαλιτάκη, κύριε Αναστασάκη, σας παρακαλώ. Όχι γενικότερα στο λιμάνι. Δυστυχώς είσαστε αδιάβαστος ακόμα μια φορά. Άσο, κύριε Αναστασάκη, ακόμα μια φορά. Σε αυτό το ύφος. Συνεχώς. Μα λέτε για 4 αυτοκίνητα, σας εξηγώ. Που εξυπηρετούσαν το City Bus. Για να καταλάβετε, κύριε Δασκαλάκη, πολύ βάλτε τα γιακή, να ολοκληρώσετε, το έχει τελειώσει η εκπομπή. Το αυτοκίνητο που φτάνει στο πάρκινγκ του λιμανιού, υπάρχει υποδοχέας και λέει μάλιστα. Για ποια χρήση έρχεστε, ωραία. Για τα μίνι μπας. Δεν έχει νόημα της δημότητας αυτή. Κύριε, ο κύριος Βουγαράκης θέλει να κάνει... 61 αυτοκίνητα μία η ώρα. Πάμε αύριο να πάρουμε τα στοιχεία από τον Όλη. Δεν θέλω να μπω καν στη διαδικασία, να μπω πραγματικά. Στο ύφος του κυρίου Αναστασάκη. Ναι, κανένα, αύριο μία η ώρα. Αν λέτε ψέματα δημοσίως, θα έχετε τις συνέπειες. Σε αυτό το. Τι συνέπειες θα έχω δηλαδή. Λέτε 4 αυτοκίνητα, δηλαδή. Έτυχε και πήγα εκείνη την ώρα. Κύριε Δασκαλάκη, σεβόμαστε πραγματικά την εκπομπή και τη φιλοξενία σας. Μα τι φιλοξενία. Αυτά τα έχουμε εμείς συνηθίσει. Δυστυχώς για αυτούς ήρθε η ώρα να τα δουν οι Ηρακλειώτες. Λοιπόν. Κύριε Δασκαλάκη, αυτό είναι το ύφος και του κύριου Αναστασάκη και του συνόλου της Δημοτικής Αρχής. Προτιμήστε τα ήρεμα ψέματα, αλλά εμάς μας πνίγει το δίκιο. Αυτές τις μέρες οι ίδιοι με μεγαλύτερη ηρεμία και μεγαλύτερη προετοιμασία είχαν κάνει κάποιες συνεννοήσεις, όχι μόνο με εμάς, με κοινωνικές ομάδες. Γιατί υπήρξαν και άλλα θέματα που δεν αναδείξαμε, όπως η κοπή των δέντρων, όπως το συμβάν για το πάρκο του Γεωργιάδη και άλλα πολλά. Θα καταλάβαναν μάλιστα. Ότι θα πρέπει λίγο να χαμηλώσουν καλύτερα τους τόνους και τη σκιά τους και να ωραίος είναι ο έντονος διάλογος, μας κάνει και καλύτερους. Κύριε Πατακέ, σας βλέπω μία ώρα να σηκώνει το χέρι σας. Μου επιτρέπετε να του δώσω το λόγο να κλείσει τη συζήτηση, κύριε Βουλγαράκη. Να του κάνω μια ερώτηση. Να του κάνετε μια ερώτηση, να απαντήσει ο κύριος Πατακός. Δεν μου έχετε εμπιστοσύνη για την αντικειμενική εκτίμηση της κατάστασης. Νομίζω ότι έχουμε κάνει. Σας βλέπω επιφυλακτικό. Όχι, κύριε Πατακέ, νομίζω ότι μαζί εμείς οι δύο έχουμε κάνει πάρα πολλές εκπομπές. Εδώ και πάρα πολλά. Να σας κάνει μια ερώτηση ο κύριος Βουλγαράκης. Να κλείσουμε. Θα απαντήσω μαζί με τον. Μα δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έχουμε ένα λεπτό. Ο κύριος Πατακός, όταν φτιάχτηκε η παραλιακή. Ήταν στο Λιμενικό Ταμείο, Λιμενικό Σώμα. Λιμενικό Σώμα. Εγώ το έχω φέρει πολλές φορές σαν παράδειγμα την παραλιακή λεωφόρο. Το κυκλοφοριακό δεν θα λυθεί με το φιλότιμο, ούτε με τα ευχολόγια. Εάν δεν υπάρχει και αστυνομική παρουσία, μάλιστα. Το κυκλοφοριακό θα συνεχίσει να τα ανοίξει. Κύριε Πατακέ, πολύ γρήγορα, λοιπόν, με πιέζει ασφεκτικά, ακολουθεί εκπομπή. Να εφαρμόσει λοιπόν αυτό που έκανε τότε στο λιμάνι, στο παραλιακό και στην υπόλοιπη. 30 δεύτερα πρέπει να κλείσει η εκπομπή. Με πιέζουν ασφεκτικά. Το μυστικό της αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο που λέτε και την επιβάρηση που έγινε περιφερειακά οφείλεται στην κατάρρευση των χώρων στάθμευσης. Μάλιστα. Οι χώροι στάθμευσης είναι ελκυστικοί για κάποιους οδηγούς να περιφέρονται διαρκώς για να τους ανακαλύψουν. Έχετε σχέδιο για περαιτέρω ρύθμιση. Όσον αφορά και Λευτέρη, δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε πολύ γρήγορα. Όσον αφορά το πρόβλημα περιφερειακά, έχετε δίκιο, υπάρχει σε κάποιους δρόμους. Όμως θα λυθεί σύντομα όταν καταλάβουν οι ίδιοι οδηγοί που περιφέρονται ασκόπους και εκεί για να βρουν θέσεις ότι δεν πρόκειται να βρουν. Λοιπόν, βάλαμε στο μικροσκόπιο το έργο ανάπλαση στο κέντρο. Κάποιες φορές η ένταση ανέβηκε, διάλογος είναι. Νομίζω ότι η δημοκρατία επιβάλλει και την ένταση στις συζητήσεις, μας κάνει καλύτερους, όπως και η κριτική. Την ερχόμενη Δευτέρα, με ένα ακόμα θέμα, εδώ στο prime time της Crete TV, σε ώρα εχμής.